Αποφασίζουμε με την Ελένη τη Χρονά και την Εύφη τη Ζέρβα ότι δεν θα γίνουν πρόλογοι. Τι να πεις για το Μίμη Ανδρουλάκη, καλώς τον. Καλησπέρα σας. Τι να πεις τώρα να πεις για τον Μίμη Ανδρουλάκη, τι, ότι ας πούμε... Να, Ανδρέα, και στην Ελένα, διότι το βιβλίο πάει ταξίδι μέλητος με Ελένα, μην το ξεχνάς ποτέ. Και μια και το αναφέρετε, κύριε Ανδρουλάκη, να δείξουμε το εξώφυλλο, όπως το εξώφυλλο του βιβλίου, ναι. Ο Βενιζέλος εμφανίζεται σε φωτογραφία του 1917, σε πλοίο στο Θερμαϊκό, συντροφιά με μία άγνωστη Θεσσαλονικιά, που δεν πολλές, είναι όμως. Στη ζωή του, εκτός από τις γνώστες που υπάρχουν όλες στο βιβλίο, υπάρχουν και οι άγνωστες. Η Έλενα ποια ήταν όμως από όλες αυτές? Η Έλενα είναι πολύ γνωστή, ναι. Εντάξει. Αυτή βάζει τα λεφτά. Μάλιστα. Θα έρθουμε σιγά σιγά. Η αφορμή για να είναι εδώ ο Μίμης Ανδρουλάκης είναι... είπατε κάτι, δεν το άκουσα, συγγνώμη. Λοιπόν, είναι το βιβλίο αυτό. Το δείξαμε, το νέο βιβλίο. Ναι. Όχι, εντάξει. Α, ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Πατάκη, παρουσιάστηκε, όλα καλά και ωραία. Διαβάσαμε, ασχοληθήκαμε. Και είδαμε ότι είναι ένα βιβλίο που σίγουρα αξίζει. Θα μου πεις γενικώς τα βιβλία του Μίμη Ανδρουλάκη αξίζουν. Μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλα πολλά, όχι σήμερα. Τι λοιπόν, είναι αυτό το βιβλίο? Αυτό όμως είναι κάτι που είναι διαφορετικό, Μίμη. Σ' ακούμε. Πώς, γιατί, πώς το ξεκίνησε, θα χάσει. Κάτι, τον Βενιζέλο τον ξέρω, δηλαδή τον δουλεύω μέσα μου πολλά χρόνια. Αλλά όλοι μας ζούμε τα τελευταία 5-6 χρόνια αυτό το τραγικό αίσθημα πρώτης αβύσου. Και ήθελα λοιπόν να δω τον Βενιζέλο με τον τρόπο που αυτός είδε το Θουκυδίδη. Γιατί ενώ κάνει ταξίδι μέλητος, χάνει τις εκλογές, είναι με κομμένα φτερά, ιτημένος, συντετριμένος, και κάνει ταξίδι μέλητος στη Βόρεια και Νότια Αμερική, εξωτικό ταξίδι. Αυτό το ταξίδι είναι σε πλήρη αντίθεση με την εσωτερική του απολυπασία, με την υπαρξιακή του αγωνία, διότι την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μικρασιατική εκστρατεία και έχει το αίσθημα, όπως ο Θουκυδίδης γράφει για τη σικελική εκστρατεία και μας μεταδίδει αυτό τον απροσδιόριστο φόβο, μια βαριά σκιά που πέφτει πάνω στα γεγονότα και στα πράγματα, καθώς επίκειται μια ανεπανόρθωτη συμφορά, ας πούμε. Αυτό το αίσθημα έχει και αυτός. Ήττα έρχεται. Ότι η μικρασιατική καταστροφή έρχεται. Ήττα... Και ταξιδεύει, για φανταστείτε. Φεύγει με το υπεροκειάνιο, τα Κουιτάνια, ας πούμε. Πάει στη Νέα Υόρκη. Από εκεί πάει στην Ουάσιγκτον για λίγο, μετά στο Σικάγο. Γίνονται συγκλονιστικά γεγονότα εντωμεταξύ. Από εκεί πάει στην Καλιφόρνια, μέχρι Χόλιγουν. Γυρίζει όλη τη Νότια Καλιφόρνια, την εξωτική, Σάντα Μόνικα, τέτοια αυτά που ξέρετε σήμερα. Πώς εξηγείται αυτό όμως, ενώ είναι μπροστά σε και μια την ίδια στιγμή, αλληλογραφεί, καθοδηγεί, βρίσκεται σε μια τρομερή, τραγική κατάσταση. Έχει σημασία όμως τα πρόσωπα που συναντά. Διότι φέρνουν στην επιφάνεια ένα άλλο Βενιζέλο και άλλες εμπειρίες με τεράστια πολιτική σημασία. Και όλη τη ζωή. Διότι, όταν ταξιδεύει με υπεροκειάνια, τότε κάνανε 7 μέρες. 6 μέρες είναι το ταξίδι, 6,5 μέρες. 6,5 μέρες τι να κάνεις, στα υπεροκειάνιο, πρώτη θέση, πολυτελεία. Μιλάς, βλέπεις, συμπίπτουν και τα πρόσωπα που πάνε εκεί. Συντρός και μιλάς. Ναι, συντρός και μιλάς. Είναι ένα τραπέζι, κάνει 3-4 ώρες κάθε φορά. Λοιπόν, πάει και από εκεί και επιστρέφει, για φανταστείτε, στη Φλόριδα, Τάρπα. Από τη μία ακτή στην άλλη. Από την μία ακτή στην άλλη και φέρει, πάει Αβάνα. Από την Αβάνα, διόρυγα του Παναμά, καταλήγει στη Λίμα του Περού. Από τη Λίμα του Περού παίρνει το Ίνκα Τρέιλ, το τρένο που πάει πάνω Αρεκίπα και Κούσκο για το Μάτσου Πίτσου. Φαντάζεστε. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε τα γεγονότα που τρέχουν, η αλληλογραφία, τα πρόσωπα, τα πράγματα. Αυτό το ταξίδι δεν καταγράφηκε ποτέ και δεν υπήρχαν και ιστορικά στοιχεία για αυτό το ταξίδι. Έπρεπε λοιπόν εγώ να, εκ του μηδενός και χωρίς χρήματα, τώρα πώς το κατάφερα, να μπορέσω να αναπαραστήσω αυτή την οριακή στιγμή του Ελευθερίου Βενιζέλου που αποκαλύπτει το όλον της προσωπικότητάς του, αλλά και το ελληνικό δράμα το οποίο ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας, τότε όπως τώρα τα τελευταία χρόνια, ας πούμε. Καταλάβατε αυτό το αίσθημα πρώτης αβύσου. Και έρχεται σε αντίθεση το υπαρξιακό του Βενιζέλου με τη γοητεία του ταξιδιού, με την ομορφιά του ταξιδιού. Φαντάζεστε να είναι, διότι την ίδια στιγμή μεταφράζει το Θουκυδίδη. Τότε γίνεται μετάφραση του Θουκυδίδη. Φαντάζεστε να είναι στον ποταμό Ουραμπάμπα, ψηλά στις Άνδης, ενώ πάει προς το Μάτσου Πίτσου. 2.500 μέτρα υψόμετρο. Ναι, ναι. Ουραμπάμα στον ποταμό, όπου εκεί ερωτεύεται με μια γυναίκα εκπληκτική. Ερωτεύεται, απίστευτο πλάσμα. Κατά κάποιο τρόπο την ερωτεύεται για η Έλενα, η σύζυγός του. Mm-hmm. Ένα έρωτα, ας πούμε, με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Είναι θαμπωμένος από αυτό το πράγμα που συναντά. Ναι, του έρωστε, δεν είναι έρωτα. Ναι, έρωτα. Ναι, έρωτα. Ναι, ναι. Θάμπομα και ορλευτικό, Ανδρέα, είναι γιατί συμπίπτει το πρόσωπο. Είναι εκπληκτικό, ας πούμε, όσο το μελέτησα, τόσο πολύ που το μελέτησα αυτό το πρόσωπο. Λοιπόν, βλέπει τον ποταμό Ουραμπάμα. Στο μυαλό του πάει στο Σίβαρι στη Σιρακούσα Σικελία που καταστράφηκαν οι Αθηναίοι και ταυτόχρονα στο Σαγκάριο όπου πρόκειται να καταστραφούν οι Έλληνες.
Δηλαδή ζει αυτό το δράμα, το καταλαβαίνετε. Είναι στο οροπέδιο των Λάμα πάνω στις Άνδης στα 4.000 μέτρα, φτάνει μέχρι τα 7. Στα 4.000 μέτρα η γυναίκα του παθαίνει και σωρότσε, δηλαδή επειδή το υψόμετρο παθαίνει σαρώσεις κλπ. Στα 4.000 μέτρα, αλλά το μυαλό του είναι στο οροπέδιο των επιπολών στη Σικελία όπου συντρίφτηκαν οι Αθηναίοι και ταυτόχρονα στο οροπέδιο της Ανατολίας όπου πρόκειται να συντριβούν εντός ολίγου οι Έλληνες. Οι Έλληνες στρατιώτες. Είναι συγκλονιστική αυτή τη στιγμή και δεν μας ενδιαφέρει η ιστορία, είναι μια μεταφορά για αυτά που ζούμε. Το πρώτη Σαββίσου. Εσύ λοιπόν πώς το ανακαλύπτεις, Γιαννουλάκη, αυτό. Κοιτάξτε, είναι. Χωρίς χρήματα, γιατί αν είχα μια υποστήριξη από κάποιο οργανισμό, κάτι κλπ. Αλλά δεν είχα τίποτα. Τα capital controls κλπ. Δεν υπήρχε δυνατότητα. Πώς ανατρέξετε σε όλα αυτά τα αρχεία, την έρευνα. Πρέπει να είναι και λίγο η τύχη, αλλά να έχει το ένστικτο. Εντάξει, η σχέση μου μακροχρόνια με την πολιτική με κάνει να έχω ένα ένστικτο. Έτσι, δηλαδή για παράδειγμα, μου λένε όλοι, καλά ρε. Νομίζουν ότι είναι μυθιστορηματικό. Καλά ρε. Στην Αβάνα, ξέρεις, ποιο ξενοδοχείο πήγε ο Βενιζέλος και έφυγε από εκεί και πήγε στην τάδε βίλα που κάποτε έγινε ερωτική φωλιά του Κάστρο με τα 30 χρόνια, να πούμε. Σου λέει, εντάξει, μυθιστόρημα είναι αυτό, βάζει. Όχι. Όταν είναι να πάει ο Βενιζέλος στην Αβάνα, φανταστείτε εξωτικό, την ίδια στιγμή που συμβαίνουν συγκλονιστικά γεγονότα. Έχει απορρίψει η βασιλική κυβέρνηση την πρόταση του έντιμου συμβασμού που κάνουν οι Βρετανοί με τον Λόιντ Τζόρτζ για τη Μικρά Ασία, ας πούμε, να υπάρξει μια αυτονομία της Ιωνίας υπό ελληνική διοίκηση. Αλλά υπό την ημισέλληνο, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή η άσχατη λύση που θα μπορούσε να υπάρξει, να σωθούν οι Έλληνες, σε πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνει ο Βενιζέλος ότι έρθει η καταστροφή, αλληλογραφεί διαρκώς, κάνει, δείχνει, αλλά είμαστε λοιπόν εκεί. Και λέω, πάει στην Αβάνα. Μου λένε, καλά, πού ξέρεις ότι πήγες στο ξενοδοχείο, σε Βίλια, σε Βίλια, ας πούμε. Πού. Να σας πω, λέω, ψάχνω και βρίσκω ότι στην Αβάνα το 22 το Μάρτιο υπήρχαν δύο μεγάλα ακριβά ξενοδοχεία. Θα πήγαινε στα πιο ακριβά, δεν είναι η γυναίκα του Έλενα Ζάπλωτη. Θα πήγαινε σε δύο καλά ξενοδοχεία στην Αβάνα. Τότε η Αβάνα ήταν κοσμοπολίτικη, ήταν αμερικάνικη. Ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα. Δηλαδή ήταν το καζίνο των Ηνωμένων Πολιτείων. Θα πήγαινε, λέω, ή στο Σαβίλια ή στο Ιγκλατέρα. Το Ιγκλατέρα τώρα, επειδή τον λέγανε τον Αγιπράκτορα στον Άγγλων, τον κατηγορούσαν οι Βασιλικοί. Λέω, δεν θα πάει. Μόνο αν δρουλάξει την προστασία. Ένα πολιτικό δεν θα πάει στο ξενοδοχείο Αγγλία, όταν τον λένε ότι είναι να πούμε. Θα πάει στο Σαβίλια, Έτσι ξεκινάω, ή πάνω χάρη. Ξέρω ότι πάει στη Φλόριδα. Μετά τη, γιατί. Έχω ένα στοιχείο για την Καλιφόρνια που πήγε. Δηλαδή τώρα, Αντρέα, εσύ που είσαι και κινηματογραφικός. Διανοείς ότι ο Βενιζέλος πάει στο Χόλιγουντ και βλέπει τα γυρίσματα του Κιντ, το Χαμίνι, του Τσάρλι Τσάπλιν, του γνωρίζουν τον Τσάρλι Τσάπλιν. Κάθεται, παρακάθεται σε γεύμα που έχουν οι επιτελείς του Χόλιγουντ. Δίπλα από μια πλευρά είναι η Λίλια Εγγύς, μια εκπληκτική γυναίκα, απίστευτο πλάσμα. Η μεγαλύτερη ηθοποιός της Αμερικής τότε και η Μάιρον Ντέβις που η ζωή της έκανε πολύ τη Κέι, να θυμάσαι Όρσον Ουέλ, Σας λέω τώρα για να καταλάβετε. Λοιπόν, και συνομίλη, φαντάζεσαι τώρα. Δεν ξέρω, από εκεί έχω ένα στοιχείο το Χόλιγουντ, δεν το βρίσκω. Ή ξέρω ότι πάει στο σπίτι του Παντερεύχη, στη βίλα του Παντερεύχη. Παντερεύχη, Ανδρέα και Έλενα είναι ο μεγαλύτερος πιανίστας όλων των εποχών, ο Σοπέν, που λέμε ο νέος Σοπέν, Πολωνός. Ένα φεγγάρι ήταν και πρωθυπουργός της Πολωνίας, υπουργός εσωτερικών της Πολωνίας, αδερφικός φίλος του Βενιζέλο, διότι αγάπησαν με διαφορά 20 χρόνια την ίδια γυναίκα. Σαλόνια, Άννα Ντενουάιγα, ας πούμε, στο Παρίσι, μέσα στη διάσκεψη του Παρισιού. Συνήθως έχουν ανταγωνισμό οι άντρες, εάν πας με μια γυναίκα, εσύ 20 χρόνια. Ναι, άρα αυτό σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα κράτα για τη γοητεία της και 20 γυναίκα, χρόνια μετά. Μα δεν είναι γυναίκα, είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα. Είναι η μεγαλύτερη ποιήτρια της Γαλλίας. Είναι κριτικής καταγωγής από τους Μουσούρους που λέμε, αν έχεις ακούσει, οδός Μάρκου Μουσούρου, του Βενετσιάνου. Είναι μεγάλες εικόνες, ναι. Λοιπόν, πάει στο Παντερεύχη το σπίτι εκεί, ο οποίος είναι μεγαλύτερος πιανίστρας. Φαντάζεστε να του λέει ο Βενιζέλος στη συγγελική εκστρατεία των Αθηναίων και να την παίζει σε πιάνο το Moonlight Sonata. Είναι αυτό. Και ο Σικελικός Εσπερινός που τον γράφει ο Παντερεύσκι τότε. Και ο Βενιζέλος του τραγουδάει, τον Αϊτό. Έχει παίξει ο Παντερεύσκι τον Αϊτό, το κριτικό, αυτό το ριζίτικο. Ναι, το ριζίτικο, ναι. Αυτά είχα κάτι, βρήκα. Επομένως, σιγά σιγά από τους Πολωνούς, από εδώ, από εκεί βρήκα. Αλλά πάει στη Φλόριδα. Πού στο καλό πάει στη Φλόριδα. Δηλαδή, να σου πω πώς ψάχνω, έτσι. Σου λέω το μυστικό της δουλειάς. Πάει στη Φλόριδα, λέω. Ρε, να πάει τώρα ο Βενιζέλος στη Φλόριδα, λέω. Δεν μπορεί. Κάποια τοπική εφημερίδα θα το λέει. Μάλιστα, δεν έχω λεφτά να πάω να ψάξω τις τοπικές εφημερίδες. Αλλά. Τώρα μπορεί να έχουν ψηφιοποιηθεί μια από αυτές τις τοπικές να έχει ψηφιοποιηθεί. Μία δεν θα έχει από τις 30 εφημερίδες που βγαίνανε σε όλη τη Φλόριδα τότε. Τοπικές. Πάω την πρώτη, δεν τίποτα. Δεν βγάζω, δεν υπάρχει τίποτα. Δεύτερη, στην έκτη προσπάθεια, λέει Βίλα Σερένα, θα δεξιωθεί ο γερουσιαστής Μπράιαν, τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Τους τολμηρούς, λέει, ναι. Τους βοηθάει. Από εκεί λοιπόν αρχίζω. Τσακ, τσακ, βρίσκω.
Στις όλες τις εκδηλώσεις πηγαίνανε στη Φλόριδα, μετά το φοβερό. Που του λέγανε όλοι, αν δεν πας στο Τάρπον Σπρίνγκς, δεν καταλαβαίνεις τίποτα από ελληνισμό. Του λέγανε και οι ξένοι, ο γερουσιαστές, οι προσωπικότητες κλπ. Τάρπον Σπρίνγκς, δεν του λέμε σε καλή στιγμή το Τάρπον Σπρίνγκς. Είναι φοβερή στιγμή, παίρνει το τρένο και πάει στο Τάρπον Σπρίνγκς. Στον κόλπο του Μεξικού βγαίνει αυτό. Και ξαφνικά, παιδιά, όπως βγαίνει από το σταθμό του τρένου, βλέπει οδός δωδεκανήσου, όλα τα μαγαζιά ελληνικά, σημαίες ελληνικές, τα σχολεία κλειστά να τον υποδέχονται, τα καΐκια όλα ελληνικά ονόματα. Είναι απικία των Γαλιμνιωτών, Σφουγγαράδων και της Λέρου και της Χάλκης. Ε? Και είναι μια ολόκληρη πόλη ελληνική, είναι ακόμα σήμερα ελληνική πόλη το Τάρπον Σπρίνγκς. Δεν είναι τρελαίνεται. Και φεύγει από τον κόλπο του Μεξικού. Είναι φοβερή σκηνή που είναι στο Βενεζουέλα το πλοίο και τον περιβάλλουν 500 ελληνικά σφουγγαράδικα με ελληνικά ονόματα. 500 ελληνικά σφουγγαράδικα έχουν πλαισιώσει το πλοίο του Βενιζέλου, το Βενεζουέλα. Και φεύγουν από τον κόλπο του Μεξικού σε ένα ωραίο διλινό. Είναι μια καταπληκτική φωτογραφία που έχουν, που δεν ήξερε κανείς ποια είναι αυτή η φωτογραφία. Υπήρχε στο Ελεύθερο Βήμα. Στις 22 Ιουνίου του 1922 τη βρήκα και κανείς δεν ήξερε από πού είναι. Ούτε η εφημερίδα ήξερε που βρέθηκε αυτή η φωτογραφία. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά εσείς τα ξέρατε εκ των προτέρων και πηγαίνατε να τα ανακαλύψετε ή τα ανακαλύπτατε και μετά τα ερμηνεύατε και τους δίνατε από τη διάσταση ένα, και την περιγραφή? Από το ένα πάει στο άλλο. Ξέρω το γαμήλιο ταξί του Βενιζέλου, το οποίο είναι άγνωστο. Θέλησε ίσως και ο ίδιος να το κρατήσει στη σκιά, διότι την ίδια στιγμή ήταν ο πόλεμος, έτσι. Ήταν η Μικρασιατική εκστρατεία, η καταστροφή. Αλλά η περιγραφή που κάνετε είναι σαν να ήσασταν μέρος αυτού του σκηνικού. Ναι, μα δηλαδή, όχι σαν. Ναι. Ήμουν, ας πούμε, ένας άτυπος γραμματέας, όπως ήταν ο Ανδρέας ο Μιχαλόπουλος που τον συνέδευε. Ήμουν κι εγώ ένας συνοδοιπόρος αυτό το ταξίδι, μυστικός. Από πίσω τον παρακολουθούσα μυστικά. Και έτσι μπόρεσα να το αναπαραστήσω όλο αυτό. Το πιο συγκλονιστικό είναι στην. Θα μου πεις εντάξει, στη Φλόριδα. Αλλά στο Περού, που δεν υπάρχει ούτε τίποτα. Στο Περού. Πώς πας στο Περού που δεν έχει τίποτα. Και πας εκ του μηδενός. Και δεν έχεις λεφτά να πας, ούτε πρεσβεία έχει ιδέα. Εσείς πήγατε κάνει... σε όλα αυτά τα μέρη που περιγράφετε για να αναζητήσετε. Ποτέ δεν λέει ένα συγγραφέα τι έκανε. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά σας λέω. Ότι δεν υπήρχε ούτε ένα στοιχείο. Και όλο πού στο διάλογο θα πάει στη Λίμα, όταν φτάσει στη Λίμα, πού θα πας? Θα πας στα παλιά μνημεία της Ισπανικής κατάκτησης, δεν είναι, Αντρέα? Αλλά υπάρχει ένα στη Λίμα το οποίο λέω αποκλείεται αυτός να μην έχει πάει. Εκεί λέω θα ψάξω και η τύχη, αν με βοηθήσει ο Θεός, που λέει ο λόγος, Πανεπιστήμιο του Σαν Μάρκο. Είναι το πιο παλιό πανεπιστήμιο στην Αμερική και στην Νότια Αμερική. Ισπανικό, δηλαδή εκπληκτικό πανεπιστήμιο, από το 1640, ας πούμε. Λέω εκεί δεν μπορεί να μην τον καλέσουν τον Βενιζέλο. Πάει ο Λούκος Βενιζέλος, ο Θουκυδίδης, τέτοια κλπ. Και συμβαίνει, ρε παιδιά, το 1 εκατομμύριο. Ένας εθνολόγος Ιμπέρικο διασώζει στη μνήμη του το περιστατικό. Και περιγράφει πως πήγε ο Βενιζέλος στο Σαν Μάρκο. Δηλαδή αυτό δεν ήταν έξω από την λογική. Ήταν τζόκερ. Ε? Ήταν τζόκερ αυτό. Ναι. Για σένα. Τζόκερ. Και μάλιστα και ένας άλλος. Ένας άλλος ο οποίος χάρισε ένα δίκοχο στο Βενιζέλο. Τον Καουντίγιο, είχαν και αυτά τα δίκοχα που φόραγε ο Βενιζέλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο οποίος έγινε αργότερα γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος του Περού, ο Μαρία Τέγκα. Δείτε τις σκηνές που περιγράφω μέσα, αλλά βέβαια το πιο συγκλονιστικό είναι η άνοδος της Άνδης. Ε, όπου συναντά τη Μαριανίτα Ρέγε Σκοτ. Ένα εκπληκτικό πλάσμα, Ανδρέα. Όλα αυτά με την Έλενα. Λίγο Ίντια με γαλάζια μαθή, ταυτόχρονα με την Έλενα, η οποία είναι και σκληρή παίχτρια, έτσι. Του είχε και άχτη, διότι την κοροϊδεύε που λέει ο λόγος από το 13 έως το 21. Σου λέει: περίμενες να χάσεις εκλογές για να με πάρεις. Τόσα χρόνια με κοροϊδεύεις, τρέχω, κάνω, ξοδεύομαι από πίσω. Εσύ με 500 άλλες, οι οποίες υπάρχουν στο βιβλίο, ε. Και τώρα σου λέει: εδώ θα σε πατήσω. Εδώ έχω και. Αλλά πάντα ο Βενιζέλος ξεφεύγει, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως έχει σημασία να ξαναπούμε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι όλα αυτά που περιγράφετε στο βιβλίο στο ταξίδι του Μέλιτος δεν είναι μυθοπλασία. Είναι η πραγματικότητα, γιατί έτσι όπως τα περιγράφετε. Η μυθοπλασία υποτάσσεται απολύτως στα ιστορικά συμβάντα και στην ακρίβεια. Υπάρχει. Άντε, καθένα, ζεις, ναι. Ώρα με την ώρα. Είναι και πράγματα τα οποία σίγουρα δεν. Ζωντανεύει στη στιγμή. Ζωντανεύεις, δεν κάνουμε ρεπορτάζ, ναι. Ζωντανεύουμε ακριβώς, τη στιγμή. Αλλά έχουμε τα στοιχεία, οι διάλογοι, τα πρόσωπα, όταν ξέρω. Οι πυλώνες τι... πάντως είναι αληθινοί. Αληθινοί. Αφού ξέρω, ας πούμε, την αλληλογραφία του Βενιζέλου. Ποιοι τον υποδέχονται στη Νέα Υόρκη. Ξέρω τι συζητήσεις, γιατί ξέρω τι γράμματα του στέλνανε. Γιατί συμβαίνει το εξής, για να καταλάβεις ποια γράμματα έπαιρνε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, τα στέλνανε στο Παρίσι, στο ξενοδοχείο Κάρλτον. Αυτά τώρα τα έχω εγώ τα στοιχεία αυτά. Στο ξενοδοχείο Κάρλτον. Στον Εμμανουήλ Μπενάκη, εξόριστη και αυτή. Mm-hmm. Και από εκεί αυτός με άλλους φακέλους τα στέλνε σε άλλα ονόματα, σε άλλες διευθύνσεις στηρίγματα. Άρα ο Βενιζέλος ενημερώνεται για τις εξελίξεις στο Μικρασιατικό με διαφορά 20 έως 40 ημερών. Μάλιστα. Και είναι τραγικό το αίσθημα, διότι απαντά, ξέρει ότι έχει κάνει λάθος, ξαναστέλνει, ξαναδιορθώνει. Θα δείτε λοιπόν
την ιστορία με γυαλιά. Πάντως, κύριε Αντουλάκη, αυτό το βιβλίο έχει και μυστικά μέσα. Μεγάλα μυστικά. Έχει μυστικά. Έχει, είναι συναρπαστικό. Δηλαδή αυτό που λέμε διαπλοκή. Θα το δείτε. Ναι. Αυτό που λέμε σήμερα. Αυτά είναι, είναι επαρχιώτικη διαπλοκή ελληνική. Λοιπόν. Σήμερα. Εδώ μιλάμε για συγκλονιστική. Θέλω να σας πούμε και από το control μας λένε και από τα mail που εδώ κοίταγε τώρα η Ελένη ότι μπορεί να σε ακούει κανείς για πολλές ώρες, όχι να μιλάς για αυτό το βιβλίο, γενικώς να μιλάς. Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι είναι εκδόσεις Πατάκη για όσους ενδιαφέρονται. Ήθελα του κάτι ακόμα να ρωτήσω τον κύριο Βουλάκη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Περιγράφεται τη σκηνή κατά τη διαμονή του στο Παρίσι. Ποια σκηνή από ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά τη διαμονή του στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε και η απόπειρα δολοφονίας του, λέτε κάποιες λεπτομέρειες γι' αυτό. Α, ναι. Γνωστή απόπειρα δολοφονίας. Ναι. Εδώ έχω ακόμα και το. Πάλι εδώ είναι ένα που μου λένε καλά, ρε. Όλα τα άλλα. Τον αριθμό του όπλου. Οπλοφορούσε λοιπόν. Οπλοφορούσε ο Βενιζέλος. Ναι. Πού το βρήκες. Το έχω δει αυτό όμως. Πού το είδες. Στο Google κάποτε. Ναι. Το όπλο του είχε ένα. Α, όχι, έχει αυτό. Έχει τρία. Αυτό το έχει το ίδρυμα Βενιζέλου, κάτω στο οποίο πρέπει να πάτε. Α. Έχει τα όπλα του Βενιζέλου. Αλλά αυτό που λέω είναι το παρισινό. Για είναι άλλο όπλο. Είναι Smith, μακρύ, βραχίκανο που λέμε, 1995 αριθμός. Το πώς το βρήκαν είναι άλλο μύθιστορμα. Δεν είναι το όπλο αυτό που ξέρετε, που είναι. Α. Το οποίο μάλιστα αυτό που λέτε είναι ιστορικό, διότι το έδωσε στον καπετάν Καλογερή, ένα από τους οπλαρχηγούς της Κρήτης κάποια στιγμή. Εγώ σας λέω τώρα του Παρισιού. Του Παρισιού, ναι. Αλλά τώρα του 35, έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε μεταγενέστερα. Έχουμε φύγει τώρα που μπαίνει το 35. Εγώ έχω 7 μήνες στο γαμήλιο ταξί του Βενιζέλου και μία μέρα. Ναι. Τη 12 Μαρτίου του 36, όταν έπαθε το εγκεφαλικό στο Παρίσι, που επέθανε μετά. Διότι εκεί τσακώνεται με τη γυναίκα του. Γίνεται ένας θυελώδης καυγάς με την Έλενα. Και πάνω στον καυγά με την Έλενα, ασύλληπτος καυγάς, και τα πιο αγαπημένα ζευγάρια, Ελένη μου. Έρχεται μια στιγμή που τα λένε όλα. Πώς αναντέξει μια γυναίκα, θα πω, κύριε Ανδρουλάκη μου. Εγώ θα πω κάτι άλλο, λέγοντας τον ευχαριστούμε. Ότι τελικά μια γυναίκα σκότωσε τον Βενιζέλο. Αλλά όμως δεν μας είπατε πώς βρήκατε τον αριθμό του όπλου του Βενιζέλου στο Παρίσι την απόπειρα. Γιατί δεν το κρατάτε μυστικό αυτό, θα ξανάρθουμε. Να έχω και μια δικαιολογία. Γιατί να εγώ το έχω διαβάσει που το δηλώσατε. Όχι, εντάξει, δεν το λέμε. Μην το πούμε. Λοιπόν. Πώς θα πλησιάσω ξανά να πω. Ελένη, okay, θέλω να σε δω να σου πω τον αριθμό του όπλου. Την επόμενη φορά θα μας πείτε πώς θα ανακαλύψατε. Να προσεγγίσει μια γυναίκα λίγο με το όπλο. Ελένη, με συγχωρείτε που δεν σου απάντησα το όπλο. Μπορεί να πούμε ένα καφέ μαζί να σου πω το όπλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Ήταν ο ξεχωριστό Μίμη Ανδρουλάκη. Ξεχωριστός, πραγματικά σπουδαίος, ένας διανοητής που κάνει καλό να βρείτε και τα προηγούμενα βιβλία του και θα δείτε ότι δυστυχώς ο Μίμης Ανδρουλάκης είχε κάνει και κάποιες δραματικές προβλέψεις για αυτήν την τελευταία εξαετία. Και πάντως ήταν ένα ωραίο ταξίδι του μέλητος που πολλές γυναίκες θα ήθελαν να ζήσουν. Εντάξει, αυτό να πούμε κλείνοντας. Σκοντώνα στο Βενιζέλο. Υπήρχε όμως μια απελπισία μεγάλη, μην το ξεχνάτε, μια απελπισία μεγάλη σε αυτό το ταξίδι. Βέβαια. Χανόταν η πατρίδα. Χανόταν η πατρίδα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν ανάμεσα στον έρωτα και στο καθήκον. Mm. Τι του έκανε αυτή η έρωτα. Αγαπητέ Μίμη, και με σεβασμό πολύ το λέω, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο σου να είσαι εδώ στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν. Φεύγουμε αμέσως, πάμε εδώ, γυρνάμε, γιατί εγώ ένιωσα ότι ταξίδεψα πάρα πολύ σήμερα. Mm. Πραγματικά, έτσι όπως θα φυγείτε και ο Μίμης, πραγματικά αρχίζεις και μπαίνεις. Ταξίδεψες όλο τον πλανήτη, δηλαδή. Άλλο με το βιβλίο θα είναι εκστατικό, αλλά και ο τρόπος που τα λέει, νομίζω ότι πήγες πραγματικά σε τρεις υπήρους.